αυτόν το σπιτικό μας, εφόσον φύγαμε από τα σπίτια μας. Εδώ είναι το σπίτι μας, μα όπως δεν έχουμε τίποτα, σας έκαμε έναν καφέ. Έκανε τη σκηνή σπίτι της και με χαμόγελο καλοδέχτηκε το τηλεοπτικό συνεργείο με μόνη της έννοια το κέρασμα που έλειπε. Λίγο πριν τα 80, η κυρία Ζαχαρένια είναι μία από τους εκατοντάδες ανθρώπους που εγκέλαδος ξεσπίτωσε, αλλά δεν λύγησε. Κράτησε το χαμόγελό της και με αυτό στολίζει τα λιγοστά τετραγωνικά που από τη Δευτέρα έγιναν το σπιτικό της. Με περίσσευμα ψυχής, ευγνωμονεί το Θεό που παραμένει ζωντανή και αυτό αρκεί. Εδώ θα κοιμηθούμε απόψε, αύριο ο Θεός ξέρει. Κάνει κρύο μες στη σκηνή? Κάνει. Κάνει, ε. Κάνει. Τίποτα δεν χρειαζόμαστε, μόνο υγεία θέλουμε. Και την αγάπη του Θεού. Η ηλικιωμένη μοιράζεται τις σκηνές του Θραψανού μαζί με περισσότερους από 30 συγχωριανούς της, ενώ αρκετοί άλλοι εξακολουθούν να κοιμούνται στα οχήματά τους, καθώς και εκεί όπως σε δεκάδες άλλα χωριά η κατάσταση είναι δραματική. Τα παιδιά, εγγόνια, παππούδες. Και τα εγγόνια, ε. Ναι, ναι. Είναι τα εγγόνια. Είναι 4 χρονών και 9 χρονών. Με το τοπικό συμβούλιο του συλλόγου στην ενορία να βγαίνουν μπροστά με τη στήριξη και του Δήμου και το χωριό ενωμένο σαν μια γροθιά, κατάφεραν γρήγορα να οργανωθούν επιχειρώντας να απαλύνουν τις τεράστιες δυσκολίες. Αυτή τη στιγμή μένω γύρω στα 35 με 40 άτομα. Όλων των ηλικιών? Ναι, όλων των ηλικιών. Από 2 χρονών μέχρι 90-92. Μετά το σοκ και δέος για το σεισμό της Δευτέρας, οι πληγέντες στέκονται στο ύψος των δύσκολων περιστάσεων και ελπίζουν πως η πολιτεία δεν θα τους ξεχάσει χωρίς ουσιαστικές λύσεις.